Όπως σε όλα τα σχετικά σεμινάρια πράξης, έτσι και στο παρόν σεμινάριο τίθεται ένα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί να μπω στη διαδικασία παραγωγής τυριού όταν στο σούπερ μάρκετ θα βρω μια τεράστια ποικιλία τυριών. Σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν τέσσερις απαντήσεις. Η πρώτη και βασική απάντηση είναι η θέληση. Αν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό στο χώρο σου, τότε αυτό συνιστά ένα θεμελιώδες κίνητρο. Τα υπόλοιπα τρία κίνητρα είναι η ποιότητα, το κόστος και η ικανοποίηση. Όταν μιλάμε για ποιότητα, εννοούμε να φτιάξουμε ένα τυρί που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της γεύσης μας. Υπάρχουν πολλές φορές που ένα τσέντερα από το σούπερ μάρκετ θυμίζει σως ή ένα κούντα έχει περισσότερη γεύση στην επικάλυψή του παρά το ίδιο το τυρί. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το τυρί δεν έχει καν γεύση και νομίζουμε ότι τρώμε άχυρο. Και σε τελική ανάλυση, ένα τυρί που φτιάχνουμε από μόνοι μας θα φέρει τα χαρακτηριστικά ποιότητας που εμείς οι ίδιοι επιθυμούμε. Φυσικά δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν και εξαιρετικά τυριά στα μαγαζιά, αλλά σε αυτό το σημείο ερχόμαστε στο ζήτημα κόστος. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβει κανείς ότι ένα σπιτικό προϊόν στοιχίζει λιγότερο από ένα έτοιμο που πάνω στην τιμή του περιλαμβάνεται εκτός από το κόστος παραγωγής, το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και προώθησης διαφήμισης, συμβεβαίως το κέρδο του εμπόρου. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο θα μας κοστίσει τουλάχιστον 25 με 30% λιγότερο η παραγωγή μιας δεδομένης ποσότητας τυριού σε σχέση με ένα έτοιμο. Τέλος, ισχύει σε κάθε περίπτωση ότι η παραγωγή κάτι δικού μας προσφέρει μια απίστευτη ικανοποίηση. Από το τελικό αποτέλεσμα μέχρι την κατανόηση σύνθετων διαδικασιών που λίγοι γνωρίζουν στην πραγματικότητα. Είναι βέβαιο πως αν φτιάξετε το δικό σας τσένταρ δεν θα ξαναπάτε να αγοράσετε έτοιμο από το supermarket.